Μας εκεί πέρα, ο συνάδελφος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος είναι από το Λαμία Report να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Έχουμε μία έκρηξη με έναν νεκρό σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Δημήτρη. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Ένας 55χρονος πατέρας τριών παιδιών, πολλά χρόνια εργάτης στη Λάρκο, σήμερα το πρωί σε μια έκρηξη που έγινε στην αίθουσα της Χαλιβουργίας, ένα από τα πιο επικίνδυνα κομμάτια τμήματα του εργοστασίου, βρήκε τραγικό θάνατο ο άτυχος οικογενειάρχης. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες, πριν από λίγο έγινε το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Αξίζει να σημειώσουμε όμως ότι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο πριν από μία μέρα ακριβώς είχαν βγάλει μία ανακοίνωση με τίτλο «Βρέχει φωτιά στη στράτα μας». Για την ασφάλεια των εργαζομένων και να που ήρθε την επόμενη μέρα. Στη συγκεκριμένη αίθουσα είχαν καταγγείλει, δηλαδή ακριβώς είχαν προβλέψει ότι θα γίνει θανατηφόρο και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Και κάποιοι μπορεί να τους είχαν κατηγορήσει για συνδικαλικό υπερβολισμό. Υπερβολικό συνδικαλισμό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε εδώ. Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό που είχαμε στη Βουλή, υπάρχει ένα... Είναι εξαιρετικά κρίσιμο αυτό το οποίο έγινε. Εργατικό ατύχημα στη Λάρκο με ένα νεκρό εργαζόμενο. Και μάλιστα μια μέρα πριν είχαν κινητοποιηθεί. Μιλάμε για μια επιχείρηση, την ευθύνη για την λειτουργία της οποίας έχει το ελληνικό δημόσιο. Με αυτή την έννοια πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος τι έχει συμβεί εκεί και ποιος είναι ο υπεύθυνος για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν οι ανάλογες και οι απαραίτητες. Γιατί όπως ακούσαμε μία μέρα πριν, σε ένα πρόσφατο περιστατικό δώρο το σχολείο σας, με αφορμή και ένα έξυπνο πιστεύω τηλεφώνημα που έχουμε εδώ, αναφέρθηκε ο κ. Γιαννούλης σε αυτή την εκδήλωση που κάνουν το μπάρμπεκιου με το χοιρινό και... Έξω από το κέντρο υποδοχής προσφύγων στα Διαβατά. Όπου βέβαια στην υπερβολή του είπε και εκείνος ότι μπορεί να αποτελέσει και ποινικά κολάσεις. Αναρωτήθηκε, ας πούμε. Αναρωτήθηκε, πούμε, το διευκρίνησε συνέχεια. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είπε να απαγορεύσουμε το σουβλάκι το χοιρινό. Πώς θα φαινόταν, κύριε Παπαδάκη. Λέει εδώ, να σας πω για να το αφήνουμε και λιγάκι. Λέει τώρα σκέφτομαι τους φουκαριάρικους, τους φουκαριάδες, τους τελιβεράδες που οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί και μουσουλμάνοι και φέρνουν σουβλάκια στο σπίτι. Δεν θα έχουν πρόβλημα. Τώρα αυτά είναι κατά τη γνώμη μου εξυπνάδες που δεν χωρούν σε μια ενέργεια η οποία είναι. Κράτησε απόσταση ο κύριος Πέτσας όμως. Προκλητική, ρατσιστική και οριακά θα έλεγε κανείς μισανθρωπική. Διότι κύριε Παπαδάκη, πώς θα σας φαινόταν ή πώς θα φαινόταν σε έναν Έλληνα Ορθόδοξο τη Μεγάλη Παρασκευή, την ώρα που βγαίνει ο επιτάφιος από την Εκκλησία, να υπάρξει έξω από την Εκκλησία μια ψισταριά στην οποία κάποιοι άθεοι, ας πούμε, θα ψήνανε κοτόπουλα και σουβλάκια. Αυτό καταλογίζουν σε στελέχη σας ότι είχαν δείξει μια ανοχή πάνω σε αυτό. Μα τι λέτε τώρα. Όχι, λένε τώρα, σας λέω τηλεφωνήματα. Όχι, εγώ δεν είναι άποψη δική μου. Τι ανοχή, εγώ δεν έχω δει. Μαλακά το είπατε. Στη μία περίπτωση θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Επιτρέψτε μου λοιπόν. Είναι μια κατά τη γνώμη μου ρατσιστική τακτική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σεβασμός του θρησκευτικού συναισθήματος αποτελεί αξία την οποία θα πρέπει όλοι μας να υπηρετούμε και να σεβόμαστε. Ο κύριος Κυρανάκης και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για λόγους που σχετίζονται με τα ακροατήρια στα οποία θέλουν να απευθύνονται, φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει πλέον από κάθε όριο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, εκφράζονται, ακριβώς επειδή έχουν την εκτίμηση ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διευρύνουν την προσωπική τους πολιτική επιρροή. Αλλά προσέξτε να δείτε. Όπως υπήρξε και από την πλευρά σας, είπε πολύ καλή λέγη. Δηλαδή αυτό που σας κατηγορούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι είχατε κάνει σινιάλο και λέγατε εμείς είμαστε αλληλέγγυοι, ελάτε. Εξορισμού η φράση υπερβολικά αλληλέγγυος. Κατά τη γνώμη μου είναι. Για την οικονομία της συζήτησης και. Είναι λανθασμένη. Με ποια έννοια? Είναι. Με την έννοια ότι απέναντι στους κατατρεγμένους, απέναντι στους πεινασμένους, απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο για να χτίσουν μια νέα ζωή μέσα σε συνθήκες πραγματικά. Όσοι είναι όμως από εμπόλεμες περιοχές. Ναι. Αν δείτε το προσφυγικό προφίλ, γιατί μου βάζετε δεκάδες ερωτήσεις, το προσφυγικό
τους ανθρώπους οι οποίοι καταφθάνουν στην Ελλάδα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν προσφυγικό προφίλ. Για παράδειγμα, δεν έχουν. Στο Αφγανιστάν. Εδώ 45% επίσημα στοιχεία. Χθες ανακοινώθηκαν. Επιτρέψτε μου να σας πω. Είναι Αφγανοί, άλλο 25% Πακιστανοί. Στο Αφγανιστάν. Ακούστε. Μα ξέρετε από ποιο κομμάτι το Αφγανιστάν είναι. Στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει προσφυγικό προφίλ, καθώς δεν έχει κηρυχτεί πόλεμος, δεν υπάρχει πόλεμος με αυτή την έννοια. Ωστόσο, ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως καταφτάνουν από το Αφγανιστάν είναι άνθρωποι με προσφυγικό προφίλ. Επομένως, από το Πακιστάν εδώ, που είναι 25%. Εδώ, το ζήτημα είναι, δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έσπηρε ανέμους, θερίζει θύελες. Δηλαδή, για 4 χρόνια. Επαναλάμβανε διαρκώς αυτό το οποίο ο κύριος Παπαδάκης δημοσιογραφικά πριν έβαλε στη συζήτηση, ότι δήθεν εμείς είμαστε υπερβολικά αλληλέγγυοι και όχι απόψη μου, το ρωτά. Ναι, ναι, είπα δημοσιογραφικά, το βάλατε στη συζήτηση. Ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που άνοιξε τα σύνορα, η οποία είπε ελάτε όλοι να μείνετε. Αυτό σας καταλογίζουν από την Νέα Δημοκρατία. Δείτε όμως ποιες ήταν οι ροές στην περίοδο 2017-2018 και δείτε ποιες είναι οι ροές σήμερα. Άρα λοιπόν το επιχείρημα αυτό είναι απολύτως άτοπο. Εντάξει, ήταν μόνο και διαφορετικές οι συνθήκες, αν μου επιτρέπετε. Ακούστε, άλλες είναι τώρα, άλλες ήταν τότε. Εδώ έχουμε αλλά να κάνουμε, σίγουρα το πρόβλημα εδώ είναι μεγάλο. Να κάνουμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ανοχή, την οποία επιδεικνύει, αν όχι κάλυψη, αν όχι συμμετοχή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε ρατσιστικές και μισανθρωπικές συμπεριφορές, οι οποίες στην πραγματικότητα φέρνουν την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πάει να βρει μια ισορροπία, πνίγεται όμως αλλά της αντιφάς. Δεν το είχατε στην κυβέρνηση να βρει την καλύτερη ισορροπία. Δηλαδή τώρα που η κυβέρνηση μετατοπίζεται σε πολιτικές που είναι κοντά στις δικές σας πολιτικές, δεν τη βοηθάτε, δίνετε έμφαση στις ακροδεξιές, όπως λέτε, φωνές. Και με αυτόν ολοκληρώσουμε. Η απάντησή σας είναι ολοκληρώσουμε. Η κεντρική πολιτική που διαμορφώνεται δεν έχει σημασία. Θα σας πω το εξής. Η γνώμη μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί στα λόγια να μετατοπιστεί, όμως στην πραγματικότητα με τον νόμο που ψήφισε θα οδηγήσει τα πράγματα σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Με γενικευμένα κέντρα κράτησης, με παραβάσεις του διεθνούς δικαίου. Ναι, 68.000 λοιπόν εκκρεμότητα, μου λέτε κύριε Παπαδάκη, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα σχέση 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα την περίοδο 2015-2019 ήταν η δεύτερη σε αριθμό αναλογικό και η τέταρτη σε ταχύτητα χώρα της Ευρώπης σε σχέση με την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου. Επομένως, καλό είναι κάθε φορά να βλέπουμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πιστεύω σας δώσαμε την ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις σας, χωρίς παρεμβάσεις και αυτό θα κάνουμε. Αυτή είναι η τακτική δική μας και η λογική δική μας. Ελεύθερα, ανοιχτά, να ακούγονται όλες οι απόψεις και εσείς να κρίνετε.